στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια η μελισσοκομεία είναι συνυφασμένη με το άκαρι βαρόα. Είναι μια από τις λεγόμενες ασθένειες της μέλισσας, του γόνου της μέλισσας. Στα πρώτα χρόνια τα μελίσια στην Ελλάδα κατέρευσαν, μετά από 5-10 χρόνια όταν άρχισε η επιστημονική κοινότητα να καταλαβαίνει τον κύκλο του παρασίτου αυτό, βγήκανε κάποιες ουσίες οι οποίες μεταχειριζόταν μέχρι και σήμερα οι μελισσοκόμοι, με άλλοτε ικανοποιητικά αποτελέσματα και άλλοτε αρνητικά. Η θνησιμότητα δε σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και το 100%. Τα τελευταία χρόνια βγήκανε κάποιες οικολογικές ουσίες για την αντιμετώπιση αυτού του άκαρη, οι οποίες ξεκινήσαν από την Αργεντινή, ήρθαν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, και η ομάδα του κ. Θρασιβούλου διαπίστωσε ότι η συνταγή αυτή η αργεντίνικη έχει πολύ καλά αποτελέσματα και για τον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα με εργασία που παρουσιάστηκε στο συνόδριο τον Νοέμβριο στα Ιωάννινα. Εμείς εδώ σαν συνεταιρισμός, μελισσοκομικός συνεταιρισμός Χίου, πήραμε μια πρωτοβουλία σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης να κάνουμε μια καθολική, να εφαρμόσουμε μια καθολική θεραπεία παύλα αντιμετώπιση του ακάρεως με αυτή την οργανική, την βιολογική ουσία στα μελίσια της Χίου. Και γι' αυτό δραστηριοποιούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση κάναμε διάφορες συγκεντρώσεις με τους μελισσοκόμους και μη μελισσοκόμους. Απευθυνόμαστε και στους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στη Χίου αλλά δεν είναι μέλη μας. Και ορίσαμε μια ημερομηνία, ένα διάστημα από 25 Ιουλίου μέχρι 1 Αυγούστου να κάνουμε μια καθολική θεραπεία για το άκαρι βαρόα των μελισσών. Η πρώτη ανταπόκριση ήταν πολύ θετική, ικανοποιητική. Όλοι οι μελισσοκόμοι συμφωνούν με το εγχείρημα αυτό και θέλω να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος ίσως να αποτελέσουν και πανελλαδικό παράδειγμα. Αυτό το άκαρι που λέτε, τι έπτωση έχει στο μέλι που αγοράζουμε εμείς? Το μέλι δεν έχει καμία ουσία, διότι όταν το άκαρι αυτό παρασιτήσει στη μέλισσα και την κυριεύσει, την εξασθενεί και δεν είναι ικανή να παράξει, να συλλέξει μέλι. Δηλαδή καταραίει η αποικία, το μελίσι, με συνέπεια την θανάτωσή του. Δηλαδή δεν υπάρχει μέλι συλλεγόμενο από μέλισσα η οποία έχει νοσήσει από το άκαρι αυτό. Πρέπει να είναι υγιής για να πάει μέλι. Βέβαια, πρέπει να είναι υγιή τα μελίσια για να μπορέσει να συλλέξει. Εδώ στοιχείο, πέρα από ότι θα είναι ένα πείραμα πανελλαδικό όπως λέτε κλπ, έχει κάνει ζημιά το άκαρι? Το άκαρι και στοιχείο έχει κάνει ζημιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ο μελισσοκόμος είναι αγκαλιά, πάει αγκαλιά χέρι-χέρι με τη βαρόα εδώ και 40 χρόνια. Εγώ τώρα να επιμείνω στο ερώτημα. Αν το άκαρι έχει σχέση με το μέλι, μου λέτε καθόλου? Το μέλι δεν έχει καμία σχέση, ειδικά το μέλι το οποίο συλλέγεται από τα υγιή μελίσια της Χίου, ναι, είναι πολύ καλής ποιότητας, διαπιστούμενη και εργαστηριακά αλλά και οργανοληπτικά, αλλά και από πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν φάει μέλι και στη Χίου. Να ρωτήσω πώς πάει το μέλι γενικώς? Το μέλι ακολουθεί... Το χιώτικο μέλι. Το χιώτικο μέλι, ναι, ακολουθεί τη ζήτηση και οι πωλήσεις μας ακολουθούν τις λιανικές πωλήσεις όλου του λιανικού εμπορίου. Έχουμε μία σταθερή πορεία και ευελπιστούμε να δυναμώσει η οικονομία της χώρας, της πατρίδας μας, του τόπου μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να χτίσουμε σε νέες βάσεις. Άρα μου λέτε ότι το μέλι ακολουθεί την κρίση και αυτό.
ακολουθεί την κρίση βέβαια, γιατί είναι ένα... Έχετε όμως και ένα ανταγωνισμό από μέλη στα κόμματα τα οποία είναι πολύ φθηνά. Αυτό είναι ένα θέμα, το πρώτιστο θέμα στην ελληνική μελισσοκομεία. Έχει τεθεί επανειλημμένος και στον κύριο Υπουργό που είχε έρθει πριν ένα μήνα εδώ. Και φαίνεται ο κρατικός μηχανισμός να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό το θέμα με τις ελληνοποιήσεις των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή έρχονται και βαφτίζονται ελληνικά, θέλετε να πείτε. Έρχονται, βαφτίζονται ελληνικά. Έρχονται καραβιές από την Κίνα, ενταλίκες από Βουλγαρία, Ρουμανία, πάνε στα εργαστήρια των κάτω πετραλώνων και του Ασπροπύργου και ελληνοποιούνται και ελληνοποιούνται. Παίρνουν μια ταμπέλα. Αυτές τώρα οι μέλισσες πού τριγάνε, τι πάνε να τριγάνε. Καταρχήν είναι μέλι. Το μέλι αυτό πιθανό, κοιτάξτε να δείτε, τα ασιατικά μέλια έχουν πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Τα μέλια της Βόρειας Ευρώπης είναι αραιά. Ναι. Και δεν έχουν καμία σχέση με τα μέλια που συλλέγονται ειδικά στον νησιωτικό χώρο. Έτσι, το μέλι που συλλέγει στον νησιωτικό χώρο περιέχει πάρα πολλά εθέρια έλαια λόγω της ηλιοφάνειας που δεσπόζει τα νησιά.